Καλησπέρα κύριε Φιντά. Πάντα, πάντα σε ακούω, πάντα σε ακούω να λες και να είσαι... Τεράστια... Μισό. Σε συγχαίρω δημοσίως για αυτή την τεράστια απόφαση. Ναι. Να πας στο στούντιο και να κοιμηθείς εκεί το βράδυ ώστε να είσαι αύριο και να κάνεις όσες ώρες χρειαστεί, αν και εφόσον υπάρξουν χιόνια και εμείς... Θες να γίνω αγραβάνης τώρα και να σε κάνω να με αποθέσεις περισσότερο. Δηλαδή. Λοιπόν, επειδή την ψηλιάστηκα εγκαίρως, ναι, εγκατέλειψα το μαρτυρικό κοροπή, ναι, κατέβηκα προς το Πατρικό στον Πειραιά, γιατί λέω όλο και κάποιος δεν θα μπορεί, οπότε να είμαι απίκο, ναι, καταλαβαίνεις. Εγώ το είπα για πλάκα, αλλά όχι συμβαίνει, α πούμε. Έτσι δηλαδή, τι να κάνω, με πάω Ολυμπιακό, τι να κάνω. Να πω του χάρη, έλα μικροφωνό. Μπράβο κύριε Φιντά, μπράβο. Yeah. Έτσι πρέπει να κάνουν όλοι. Ναι, ναι, ναι. Η χονδροθύμια τα βλέπουν αυτά. Έχει ένα αντίσκηνο ο χονδροθύμιος, ναι, και να κοιμηθεί έξω από το σταθμό απόψε, όπως όταν ήταν. Σήμερα δεν μπορεί, κολλείεται, είναι στην Οικουμενίτσα. Από αύριο. Ναι, εντάξει. Την κουπάνε σε διαφορετικό. Περίμενε. Λοιπόν, αφού είπαμε τα κοινωνικά μα. Τι ξεκίνησες να λες και... Τι να ξεκίνησω να λέω. Λέω ρε παιδί μου ότι πάντα σε ακούω στις εκπομπές σου να υποστηρίζεις, ναι, τις ομάδες που παίζουν για τον γκολ. Ναι. Έτσι. Άρα σήμερα λογικά πάντα θα είσαι πιο ευχαριστημένος όσο έκανε ο ΠΑΟΚ στο κήπεδο και όχι ο Ολυμπιακός. Ναι, προφανώς όμως το θέμα δεν είναι τι θα είμαι, εγώ ευχαριστημένος. Ναι. Είναι, το θέμα είναι ότι αυτό είναι αποτέλεσμα το οποίο... Στην οικονομία του πρωταθλήματος είναι μεγαλύτερο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ από ότι για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα στην οικονομία του πρωταθλήματος είναι ένα δώρο των δύο στην ΑΕΚ, mm-hmm, πιστεύω εγώ, mm-hmm, κυρίως. Και κατά δεύτερον στον Παναθηναϊκό που είναι ακόμα μπροστά τους. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα αποτέλεσμα που είναι λίγο περισσότερο χαμένη η βαθμή στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Πρώτον διότι έπαιξε καλύτερα. Mm-hmm. Δεύτερον, διότι είναι μέσα στην έδρα του. Αυτή τη νίκη ακριβώς, γιατί είναι μέσα στην έδρα του. Mm-hmm. Και με το αποτέλεσμα αυτό, ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ κατά κάποιο τρόπο ακύρωσε το διπλό που έκανε στο Καραϊσκάκι. Δεν το κεφαλαιοποίησε. Mm-hmm. Και αυτό σε ένα παιχνίδι στο οποίο, ναι βέβαια τα στραβοπατήματα κόντρα σε μικρότερο συνόδη νηρά είναι. Αλλά για την ώρα σχεδόν όλα σε ό,τι έχει να κάνει με τη βαθμολογία κρίνονται στα ντέρμπι, δηλαδή η ΑΕΚ που έχει μαζέψει περισσότερους βαθμούς στα ντέρμπι είναι πρώτη. Ο Παναθηναϊκός που κάτι έκανε στα ντέρμπι στον πρώτο γύρο σοβαρά είναι και αυτός πρώτος σήμερα, δηλαδή είναι παράδοξο, η μια ομάδα έχει ένα μάτς στο χέρι, ναι, παραπάνω ας πούμε, mm-hmm, ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι η διαφορά των δύο από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό είναι κυρίως αυτό. Και μετά υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι επειδή είναι μια χώρα η δική μας, στην οποία η ήττα δεν είναι αποτέλεσμα, είναι καταστροφή. Το να κέρδιζε ο ΠΑΟΚ σήμερα θα έβαζε τον Ολυμπιακό σε πολύ μεγάλα μπερδέματα. Εν όψει μάλιστα και του παιχνιδιού του κυπέλλου το οποίο είναι μπροστά του. Ενώ αυτός δεν έχει να παίξει τέτοιο παιχνίδι. Mm-hmm. Θα κάνει ένα μάτς ας πούμε διαδικαστικό με τη Λαμία. Στο κύπελλο, ναι, 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 ναι. Το δικό του το... Παιχνίδι διαχείρισης το... Ναι, ναι, το δικό του δύσκολο το πέρασε με τον Παναθηναϊκό, ναι. Επομένως, για τον ΠΑΟΚ, τον οποίο εγώ προφανώς εκτιμώ πολύ για τα αγωνιστικά του, είναι αυτό ένα παιχνίδι, ένα αποτέλεσμα κακό. Ένα αποτέλεσμα δηλαδή, εκτός ας πούμε, δεν είναι ανεκτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην... Γιατί, ναι βέβαια διατηρεί το μεγάλο του σέρι, όπως ένα μεγάλο σέρι τρέχει και ο Ολυμπιακός, αλλά και οι δύο μέσα σε αυτό το σέρι τους έχουν πέσει λακκούβες. Έχουν πέσει λακκούβες, ναι, ναι. Και σιγά σιγά καθώς πηγαίνουμε και προς το τέλος, είναι πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, αν δεις το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, αυτό ήταν ένα από τα παιχνίδια πολύ ας πούμε ειδικής δυσκολίας και ήταν το πρώτο. Ακολουθεί η Τρίπολη και η μητέρα όλων των μαχών που το μάθει με την ΑΕΚ, που κατά τη γνώμη μου θα καθορίσει και την... Πρωτιά στην κανονική διάρκεια. Θα κάνει φέτος. Ναι. Το ότι θα κάνει φέτος όλο. Α, πάω. Για τον ΠΑΟΚ λες. Εγώ λέω ναι, για τον ΠΑΟΚ. Επομένως αυτό ήταν ένα μάτς το οποίο έπρεπε να το πάρει, όχι μόνο για τους βαθμούς ξέρεις, αλλά και για να μπει σε αυτή την τελική φάση του πρωταθλήματος με άλλο είδος ηθικό, με άλλο είδος βεβαιότητας. Είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο, τον έχει κερδίσει στο πρωτάθλημα Φλεωφόρο, αν κέρδιζε και τον Ολυμπιακό, δεν πιάστηκε να. Τώρα αυτό το πράγμα θα φέρει ανασφάλιση και θα φέρει και ανασφάλιση και για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί ο ΠΑΟΚ σε ένα καλό του παιχνίδι απόψε έδειξε ότι δεν μπορεί να λύσει αυτό που είναι
το μεγαλύτερο πρόβλημά του από την αρχή της χρονιάς και το εύκολο γκολ. Το γκολ. Ναι. Δηλαδή, απόψε έκανε τουλάχιστον 7-8 ευκαιρίες. Δεν λέω τεράστιες. Αξιοποιήσιμες όμως, ρε παιδί μου. Αξιοποιήσιμες ακριβώς. Ναι, ευκαιρίες που ναι. Μια ομάδα που θέλει να πάρει ένα τέτοιο μάτς πρέπει να τις αξιοποιήσει. Όχι όλες. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι ένα μάτς για να λήξει 7-0, ας πούμε. Αλλά πρέπει να αξιοποιήσει κάποια. Ο Μπόκ δεν τα κατάφερε. Και δεν τα κατάφερε και γιατί έπεσε πάνω στον Πασχαλάκη που κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι και θέλει, γίνεται και ένα μεγάλο μάθημα ο Πασχαλάκης γενικώς για όλους, ότι πρέπει όταν συζητάμε για ποδοσφαιριστές που μια ομάδα έχει ανάγκη να στεκόμαστε πρώτα απ' όλα στα στοιχεία τους και στη δυνατότητα της προσφοράς τους και όχι στο που παίζανε. Ναι, στο βιογραφικό τους. Έχεις δίκιο. Κατάλαβες. Ναι, βέβαια. Ειδικά τα χρόνια τα σημερινά, ρε, Αντώνη. Εννοείται, ναι. Έτσι, γιατί παλιότερα, εντάξει. Εντάξει, για μένα πάντα ίσχυε αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα οι ομάδες έχουν ανάγκες από καλούς παίχτες. Και όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει δείξει ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής σε μια μεγάλη ομάδα, ναι, το πιθανότερο είναι να είναι καλός ποδοσφαιριστής και στην ομάδα που θα πάει. Mm-hmm. Τώρα, αν κάποιος δεν τον γουστάρει, αν κάποιος έχει, δεν ξέρω κι εγώ, τι είδος ιδεολογικής πρόβλημά του. Οι ομάδες όμως έχουν ανάγκη από ποδοσφαιριστές καλούς. Mm-hmm. Και το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού φέτος έχει... Σε χάσαμε λίγο. Το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού φέτος, mm-hmm, έχει σωθεί αρκετά από την απόφαση αυτή να αποκτηθεί ο Πασχαλάκης κόντρα σε διάφορους που φώναζαν, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ αυτό το παιχνίδι με έναν άλλο τερματοφύλακα αν θα έχει την ίδια εξέλιξη. Τώρα από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός έχει ένα θέμα. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα δεν έχει σχεδίσει ακόμα κανένα ντέρμπι. Και σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο πολλά μπορεί να κρυθούν σε αυτά τα παιχνίδια, αυτό είναι προφανώς πρόβλημα. Ένα ζήτημα. Δεν γυρνάς από την Τούμπα με τεράστια χαρά γιατί, ας πούμε, λύθηκε κάποιο πρόβλημα. Έχεις ένα αποτέλεσμα που θα σου δώσει, δεν ξέρω και εγώ τι είδος, ας πούμε, γκάζια και εν ώψη του τέλους. Και να μην, όχι ρε φίλε, είναι ευκαιρία να στείλεις το μήνυμα ότι ξέρεις τι, στα play-off έρχομαι να σε κάνω τη ζημιά. Την έχασε την ευκαιρία αυτή, Ολυμπιακός, έχεις δίκιο. Ναι. Έχει κι άλλα βέβαια παιχνίδια για να το στείλει το μηνυματάκι αυτό. Εννοείται. Αλλά η ουσία του αποτελέσματος αυτού είναι ότι αφήνεις μια ανακούφιση για το γεγονός ότι δεν έχασες σε μια βραδιά που πιέστηκες πολύ. Λες ότι έχω κάνει ένα βήμα μπροστά σε πράγματα στα οποία έχω ζητήματα, όπως παραδείγματος χάρη άμυνα, σε σχέση, ας πούμε, με ό,τι συνέβαινε στον πρώτο γύρο. Στον πρώτο γύρο, Ολυμπιακός, θυμίζω, έχασε το Καρασκάκη και τον ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ έκανε τρεις τελικές προσπάθειες. Έβαλε δύο γκολ και πήρε και ένα πέναλτι που μετά το ακύρωσε ο Διευθυντής, πήρε πίσω. Mm-hmm. Από εκεί μέχρι την Τούμπα, ο Ολυμπιακός άντεξε σε ένα σφαιροκόπημα στην αρχή τρομερό, αλλά άντεξε και στο τέλος. Δηλαδή πήγε καλά αμυντικά στα δύο μεγαλύτερα του προβλήματα που έχει φέτος. Το ένα είναι οι δυσκολίες του στην πίεση που του γίνεται και στην μπάλα. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που για να παίξει καλά πρέπει ο αντίπαλος να τον αφήσει να γυρίζει την μπάλα. Γι' αυτό και εκείνη η συζήτηση, ας πούμε, για τα τρία δεκάρια, mm-hmm, ήταν μια συζήτηση που δεν έβγαζε πολύ νόημα. Δηλαδή τα τρία δεκάρια ήταν μια, πώς να το πω, μια τακτική εφεύρεση, ίσως. Εφεύρεση, mm-hmm, εντάξει, ναι. Απ' την άλλη μπορούσε να είναι και κάτι που στην Ελλάδα μπορούσε να είναι παραγωγικό, όχι γιατί οι τρεις αυτοί είναι οι φοβεροί παιχταράδες κτλ. Αλλά γιατί όλες οι ομάδες, όταν αντιμετωπίζουν τον Ολυμπιακό, μαζεύονται πίσω και τον περιμένουν. Σε μια τέτοια συνθήκη, όποιος κυκλοφορεί καλά την μπάλα, έχει καλά πόδια, είναι χρήσιμο. Στην Τούμπα όμως και σε άλλα ντέρμπι, εκεί που υπάρχει πίεση, κυνηγητό, εκεί που θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, με τον Ντούγκλας Αουγκόστο, με τον Κωνσταντέλια, με τον Άρη, με τον Ζίφκοβιτς, που είναι πάρα πολύ, τον Λιβέιρα, που είναι πάρα πολύ καλή στο να χαλάσουν, ας πούμε, οποιαδήποτε προσπάθεια να περάσει τη σέντρα, όχι απλά να κυκλοφορήσει την μπάλα, εκεί υπάρχει θέμα. Και αυτό μεταφέρεται μετά, διότι αν την κλέψουν την μπάλα θα την ανακάλυπτω και αν την ανακάλυπτω θα σου κάνει ευκαιρίες. Και αυτό είναι πρόβλημα. Αλήθεια. Και το δεύτερο πρόβλημα είναι αυτό που σημαίνει στο τέλος, όταν επίσης σε πολλά παιχνίδια του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά στο δίλημα να βοηθήσω τους αμυντικούς μου να κρατήσουν, γιατί την έχουμε πατήσει πολλές φορές, ή να επιχειρήσω να κάνω κάτι μπροστά. Σήμερα διάλεξε το δεύτερο. Άντεξε. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι και τα δύο αυτά του δώσανε τι, το βαθμό της ισοπαλίας. Σε επίπεδο ηθικού δεν έπαθε ζημιά, σε επίπεδο βαθμολογίας είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Ειδικά αν η ΑΕΚ πάρει το μάτι στα χαρτιά με τον Ατρόμητο,
όπως είναι οι νομικές σου γνώσεις, τι λένε, ότι υπάρχει περιθώριο για το αντίθετο. Ναι, υπάρχει ένα περιθώριο για το αντίθετο, ναι. Αλλά θα πρέπει να τραβηχτούμε πάρα πολύ, να φτάσουμε εκθέσεων, να γίνει ο χαμός, καταλαβαίνεις, το ΚΑΣ μπορεί να φτάσει στην ιστορία. Διότι η μόνη άμυνα που μπορεί να έχει ο Ατρόμητος εμπροκειμένου, εγώ δεν ξέρω τι έχει γραφτεί στο φιλοαγώνα, είναι να επικαλεστεί ότι ήταν οι συνθήκες του παιχνιδιού αυτές που δημιούργησαν το πρόβλημα και όχι δική του αμέλεια. Δηλαδή, ότι ξέρετε κάτι, είμαστε σε μια κατάσταση... Φούσκωσε από το νερό το γήπεδο, ξέρω εγώ. Φούσκωσε από το νερό το γήπεδο, έγινε μια ζημιά και φτάσαμε να έχουμε αυτό το θέμα, μιλάμε για δύο πόντους, ας πούμε. Ναι. Αν πείσει έναν δικαστή ότι αυτό το πράγμα έχει νόημα, δεν είμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση κανονικότητας, αλλά είναι, ας πούμε, για να φέρω ένα παράδειγμα, σαν το γήπεδο να έχει πλημμυρίσει και να μην τζουλάει μπάλα και το μάτσο να μην μπορεί να γίνει, έχει μια τύχη. Έτσι. Αλλά είναι, τώρα μιλάμε για... Τι να σου πω, είναι θέμα νομικής ικανότητας περισσότερο και... Τι νομικής ικανότητας, κυρίως διάθεσης του δικαστή. Δηλαδή αν ο αθλητικός δικαστής πάει με το γράμμα του νόμου και του κανονισμού, ο ΙΑΚ πιθανότερο είναι ότι θα πάρει τους βαθμούς. Εγώ αυτή τη στιγμή μετράω, άλλωστε έκανε και αντιστασία στο τέλος του παιχνιδιού, ώστε να έχει δικαίωμα παρουσίας στην εκδίκαση που νομίζω θα γίνει Πέμπτη Παρασκευή. Και τέλος είχαμε την νίκη του Παναθηναϊκού. Για όποιον δεν το έχει δει, το λέω, πιο δύσκολη από αυτό που δείχνει το τελικό 2-0. Από ό,τι περιμέναμε πιο δύσκολη. Ναι. Έτσι, επιβεβαιώθηκε εσύ το άσο με ένα γκολ, όμως το έπιασες της Παρασκευής. Ναι, εντάξει, μα έπιασες κι άλλα και άλλα τα χάσα, δεν σημασία. Ναι. Σημασία έχει ότι αυτή είναι μια νίκη η οποία δίνει 3 βαθμούς, αλλά συντηρεί ερωτηματικά. Δηλαδή θα δούμε αν υπάρχει πρόοδο, πιθανότατα στο μάτς με τον Άρη που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στο Βικελίδης. Γιατί εάν το δεις το μάτς πολύ ψυχρά, όλα αυτά τα προβλήματα που ταλαιπώρησαν τον Παναθηναϊκό το προηγούμενο διάστημα, φανίστηκαν ξανά. Υπήρχαν και σήμερα. Βέβαια. Ειδικά στο διάστημα 45-60, στο 45-60 έκαναν μπαμ. Αλλά και στο ζήτημα της επιθετικής, ας πούμε, δυσκολίας, το μάτς αυτό φωνάζει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός βάζει το δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων, σε ένα παιχνίδι το οποίο θα έπρεπε να δεις καθαρίσει πάρα πολύ πιο νωρίς. Εντάξει. Οπότε 3 βαθμοί εν προκειμένου για τον Γιωβάνοβιτς καλοδεχούμενοι. Και περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε στη συνέχεια. Τους κρατάμε, προχωράμε, αλλά δεν πετάμε. Αλήθεια. Προφανώς. Ναι, δηλαδή δεν είναι, σου λέω, είναι ένα παιχνίδι όχι προβληματισμού, ανακούφιση θα έλεγα περισσότερο. Με ερωτηματικά όμως. Αν υπάρχει ένα φάρμακο ή αν ήταν η λαμία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Αντώνη μου, καλή εκπομπή.